Δημητρά, Μάκη, σε έχουν κράξει ποτέ για τα video games? Πού παίζεις, πού σε παίχτες τόσα χρόνια? Μια και δύο. Συνέχεια. Και ξέρεις από πού γίνεται αυτό? Βέβαια. Από συγγενείς. Από συγγενείς. Εκεί, από εκεί την παθαίνουμε. Ναι, ιδιαίτερα πατέρας και μάνα. Α, καλά, εντάξει, αυτοί όχι τόσο πολύ, κάποια στιγμή σε καταλαβαίνουν. Θείος και θεία να δεις τι γίνεται. Ω, καλά, του κουτρούλι. Ξαδέρφια που δεν ασχολούνται. Που δεν ασχολούνται, ναι, σου λέει. Ακόμα με αυτά παίζει. Πιο γνωστή ατάκια. Ναι, η ακόμα, πιο γνωστή ατάκια. Φίλε, αυτά είναι αυτό. Μα ακόμα με αυτά παίζει. Αυτά είναι για παιδιά. Αυτά είναι για παιδιά. Δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα. Ναι. Ναι, τέτοια ακούω. Και ξέρει, είναι κρίμα, ρε φίλε, γιατί πλέον. Εντάξει, παλιά ναι. Να το πει. Που τα παιχνίδια είχαν άλλο. Είχαν άλλο στόχο, ρε παιδί μου. Πιο πολύ τη διασκέδαση ναι. Μέσω των βίντεο παιχνιδιών. Πλέον, επειδή και το μέσο έχει ξεφύγει. Και το μέσο έχει δώσει τεχνολογικά άλματα. Mm-hmm. Μπορεί να πει πολύ όμορφες ιστορίες, να δώσει πάρα πολύ ωραία εικαστικά πράγματα, να σε ταξιδέψει. Πραγματικά να σε ταξιδέψει. Και να σου δώσει τα νοήματα που θες, μπορεί να πάρεις ακόμα και από ένα έργο τέχνης, από ένα πίνακα. Ναι. Ακόμα και μια ταινία κλπ. Ή εγκυκλοπαιδικά, ακόμα και από ένα κυκλοπαιδικό video game να πάρεις γνώση. Ναι, για παράδειγμα, και, αυτό και να ταξιδέψεις και όχι μόνο σε άλλη χώρα με τα video games. Ναι. Να ταξιδέψει σε παλιότερη εποχή, να ταξιδέψει σε άλλη διάσταση γενικότερα. Όπως είναι ας πούμε, τα Dark Souls που σε ταξιδεύουν σε κάτι χώρες που δεν έχεις δει καν, ζωφερές. Ναι, ναι. Ή να ταξιδέψει, ας πούμε, όταν λέω πίσω στον χρόνο. Εγώ με το Assassin's Creed 2 είχα πάθει σοκ τότε. Mm. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω, σαν να όντως ένιωθα ότι είχα πάει σε αυτή την εποχή, σε αυτή την Ιταλία δηλαδή, εκείνη τη εποχή. Είναι και πολύ καλό παράδειγμα που δίνει στο Assassin's Creed, γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο. Πακέτο, θα το πω πακέτο, ναι. Που σου δίνει και κυκλοπαιδικές γνώσεις και ιστορικές γνώσεις και πώς το λένε, αρχιτεκτονικές γνώσεις. Αρχιτεκτονικές πάνω απ' όλα, ναι. Όλα αυτά τα δίνει. Γι' αυτό εγώ το συγκρίνω και με έργα τέχνης και με διάφορα, mm-hmm. με διάφορες γνώσεις που μπορείς να πάρεις από ένα βίντεο παιχνίδι. Και πλέον είναι και αναρρύθμιτες σε κατηγορίες που δεν ήταν παλιά. Δηλαδή πλέον ναι. Μπορεί και ένα παιχνίδι να σταθεί χωρίς ιδιαίτερους μηχανισμούς gameplay. Όταν ναι. Τα walking simulators που ναι, λέμε ναι, ναι, και ναι. Να σου αναπτύξει μια αφήγηση και μια ιστορία που να σου πετάξει το μυαλό με αυτό το νόημα ναι. Που έβγαλε. Το ναι. Σώμα που μου έχει πει το εσύ. Σώμα. Θα το πω εγώ. Μπαμ, μπαμ. Δεν είναι walking simulator το σώμα ακριβώς. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ακριβώς εγώ. Εντάξει, ή ας πούμε το Firewatch. Ναι. Η ανάπτυξη που έχει των χαρακτήρων και η αφήγηση που σου δίνει mm-hmm. Είναι πράγματα που τα συναντάς σε άλλες μορφές. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι το κρίμα να μην μπορεί να θεωρηθεί το video game πλέον ένα όριμο μέσο να πει πράγματα. Για παράδειγμα, τον DRSTER που είχα παίξει εγώ. Τον DRSTER, μπράβο. Αυτό φοβερό. Φοβερό, ωραίο. Κοίτα, δεν είμαστε. Η αλήθεια είναι σαν gamers γενικότερα. Ναι. Και όλη η κοινότητα, από όλες τις χώρες, δεν είναι έτοιμη ακόμα για αυτά τα παιχνίδια. Είναι... Η πιο μεγάλη σε ηλικία ναι. Θα τους αρέσει, ας πούμε, ναι. Αυτό το πράγμα, το Walking Simulator. Εγώ στην αρχή η αλήθεια είναι ότι δίσαγα. Δεν μου άρεσαν τόσο πολύ. Mm. Δηλαδή, το πρώτο που έπαιξα δεν ήταν το DRSTER, κάποιο άλλο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, στο DRSTER όμως κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να δώσει ο άλλος. Ναι, ναι. Ρε, τι θέλει να σου πει. Αυτά τα παιχνίδια. Τώρα έχουμε. Κάνουμε μια παρένθεση βέβαια. Ναι, μεγάλη κιόλας. Εντάξει. Εντάξει, θα τα καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτά τα παιχνίδια. Είναι, αυτοί οι δημιουργοί που φτιάχνουν αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Θέλουν να εκφραστούν και να πούν κάτι μέσω των video games. Αν δεν υπήρχε το video games και δεν του δίνει δυνατότητα, θα μπορούσε, το πιθανό θα πηγαίνει στον κινηματογράφο. Ναι. Αλλά το video games του δίνει παραπάνω εργαλεία από το κινηματογράφο για να μπορούν να εκφράσουν ναι. Αυτό που θέλουν να εκφράσουν, που δεν μπορεί να το δώσει ο κινηματογράφο. Τέλος πάντων, ας το λήξουμε εκεί αυτό το μεταγωγικό ναι. Simulators. Θες να μου πεις το πρώτο που σου έρχεται στερεότυπο, το συνηθισμένο. Εντάξει, είπαμε αυτό που λένε, τη συχνή ατάκα που λένε, αλλά πες μου μερικά, πες μου ένα ακόμα που σκέφτησε. Ναι, ένα ήταν αυτό που συζητήσαμε πριν. Ναι. Και το άλλο είναι ότι χάνεις το χρόνο σου. Χάνεις το χρόνο σου. Ναι. Χάνεις το χρόνο σου. Χάνεις το χρόνο σου παίζοντας 2 ώρες video games κάθε μέρα. Εντάξει, δεν λέμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι θα κάτσουν και θα το κάνουν υπερβολικό όλο αυτό. Ναι, ναι. Ωστόσο όμως. Τώρα μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Ναι, για φυσιολογικές καταστάσεις. Δεν μιλάμε στην υπερβολή, γιατί όλα μπορεί να γίνουν να είναι υπερβολικά ακόμα και στην μπάλα. Αν παίξεις κάποιες 10 ώρες. Ναι, θα φτάσω και εκεί. Περίμενε ναι. Να σου πω. Λοιπόν, επειδή εγώ παίζω 2 ώρες video games την ημέρα ή μέρα παραμέρα, χάνω το χρόνο μου, αλλά αυτός που βλέπει 4 ώρες τηλεόραση δεν χάνει το χρόνο του. Όχι. Που βλέπει τα μεσημεριανά, θέλει να πει. Να το πω. Ναι, τα μεσημεριανά, στα καπάκια βλέπει ειδήσεις, μετά βλέπει την αγαπημένη του σαπουνόπερα ναι. Και μετά, τι έχει,
έργο. Ας βάλω και αυτό να δω. Έχει χαλάσει 4 ώρες σερί. Ναι. Αυτό γιατί δεν χάνει. Ή ακόμα και αυτός που βλέπει την μπάλα. Γιατί δεν χάνει αυτός χρόνο και πρέπει ναι. να χάνει. Και μπορεί να δει και δύο μάτς. Ναι, και μπορεί να δει και δύο μάτς. Δηλαδή δεν, υπάρχει μια δυσαναλογία σε αυτό που εννοούμε στα video games ότι χάνει τον χρόνο σου. Μάλλον γιατί δεν καταλαβαίνουν το περιεχόμενο το οποίο παίζει. Εκεί το εστιάζω εγώ. Αλλά εντάξει, ρε φίλε. Όπως εγώ θα το συγκρίνω ξανά με εργοτέχνης. Κάποιος που βλέπει ένα εργοτέχνης κάτι και του βγάζει ένα συνέστημα. Ναι. Γιατί αυτός μπορεί να κάθεται δύο ώρες ναι, να και να μην του πεις τίποτα και στον άλλον που όντως βλέπει δύο ώρες, παίζει δύο ώρες παιχνίδια και παίρνει τα ίδια συναισθήματα. Πρόσεξε. Τα ίδια συναισθήματα. Αυτό που του βγάζει στον πίνακα, στον αυτό που το βλέπει, μπορεί να πάρει τα ίδια συναισθήματα από ένα παιχνίδι. Υπάρχουν παραδείγματα. Όχι μόνο σε ένα πίνακα. Καταρχήν τα έχουν κάνει ρε φίλε τα παιχνίδια τώρα. Τα έχουν κάνει σαν ταινίες, ναι. τις οποίες μπορείς να αναλάβεις δράση εσύ και να παραμετροποιείς ελάχιστα το σενάριο. Γιατί εντάξει, δε, όλα θα γίνουν ναι. όπως πρέπει να γίνουν. Καλά, δεν είναι μόνο αυτά, γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια που η λεπτομέρεια που έχει το εικαστικό μπορεί να αφηγηθούν από μόνος μια ιστορία. Ναι. Είναι έργο τέχνης από μόνος. Το Cuphead που βγήκε με τις Microsoft, ναι. που βγήκε στο Xbox One και στο PC πρόσφατα. Είναι ένα πράγμα αριστούργημα, θαυμάσιο ναι. πράγμα. Η αισθητική του. Η αισθητική του ξεπερνάει ακόμα και πολλούς καλλιτέχνες που γνωρίζω πέραν του gaming. Κατά πολύ. Το να κάνεις όλο αυτό το πράγμα να κινείται κατά αυτόν τον τρόπο και να. Ναι, ναι. Η αισθητική του είναι φοβερή και σε αυτό το βιντεάκι με τα. Point and click που έκανε. Καταλάβει ο Παναγιώτης που το είπε. Με τα point and click που έκανε. Ναι. Πόσα και πόσα παιχνίδια έδειξε που είχαν ένα θαυμάσιο εικαστικό. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι εργοτέχνης. Κατά τα point and click τα ναι. λατρεύει για αυτό το λόγο. Ναι, σε πρώτη φάση. Ναι. Το ότι έχουν. Η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι, η αισθητική παίζει μεγάλο ρόλο. Ταξιδεύει αλλού. Και βοηθάει πολύ στην ιστορία του. Γιατί τα point and click και τα adventure γενικά τα παιχνίδια πρέπει να πούνε μια ιστορία για να θεωρηθεί και καλό το παιχνίδι. Εκτός από τους γρίφους που πρέπει να λύσεις. Ναι. Έτσι. Να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα στερεότυπο κλασικό. Πες μου. Λοιπόν, αυτός που παίζει βιντεοπαιχνίδια ναι. είναι χοντρός, με γυαλιά, nerd δηλαδή. Δεν έχει ζωή. Όχι γυαλιά απλά. Παντομπούκαλα. Παντομπούκαλα. Ναι, του πέφτουν, του κρεμάνε. Πάνε έτσι τα γυαλιά. και δεν έχει ζωή. Ναι, δηλαδή εμείς δεν θα έπρεπε να παίζουμε βιντεοπαιχνίδια. Όχι. Εμείς δεν ούτε γυναίκα πρέπει να έχουμε ούτε δουλειά. Έπρεπε να. Κοίτα, είμαι της νόμης ότι αυτό το στερεότυπο ναι. έχει δημιουργηθεί μέσω των έργων. Έχει δημιουργηθεί. Ειδικά τα. Των ταινιών. Των 80s που είχαν τους νέμπλες. Ναι. Τους δείχνανε χαρακτηριστικά έτσι όπως το είπαμε. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς τους έχει έρθει όλο αυτό. Αλλά εντάξει, επειδή τότε ήταν και τα παιχνίδια τα παίζει περισσότερο σε υπολογιστές, δεν είχαν βγει οι κονσόλες. Υπήρχαν όμως και οι κονσόλες. Δεν ξέρω γιατί το έχουν στήσει και το έχουν συνδέσει έτσι στις ταινίες. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ίσως τότε, στην τότε εποχή, ήταν πολύ πιο μικρό το gaming κοινό. Και οπότε αναγκαστικά ασχολούνταν συγκεκριμένος κόσμος. Mm-hmm. Δεν ξέρω μήπως. Βέβαια, ο τρόπος που το περνάνε οι ταινίες είναι τελείως ταμπέλας. Ναι. Ότι αυτό που το παίζουν. Δηλαδή δεν θα βλέπεις άλλον. Τον ηθοποιό θα ήταν έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήξερα εγώ που βλέπουν κάποιους που κάνουν κάτι playthrough, τα βγάζουν σε μια ώρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι που πρέπει ας πούμε, να βγάλεις ένα παιχνίδι RPG, το βγάζουν αυτοί σε μια ώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι να σκεφτούν ότι αυτός υπάρχει πιθανότητα όχι τόσο πολύ να λιώνει σε αυτό το παιχνίδι, ναι. αλλά να έχει τέτοια αντίληψη ναι, ναι. έτσι ώστε να μπορεί να το παίξει πιο εύκολα από τον καθένα. Ναι. Η αντίληψη μετράει. Η αντίληψη μετράει. Ναι, 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 ναι. Γιατί όσο και να κάτσω εγώ να παίξω ένα παιχνίδι που δεν μπορώ να το παίξω και είναι δύσκολο, δεν θα καταφέρω ρε παιδιά. Όσες μέρες και να το παίξω, δεν θα καταφέρω. Τα παιχνίδια είναι εκπαίδευση. Με ποια έννοια είναι εκπαίδευση. Κάθε παιχνίδι στηρίζεται σε μηχανισμούς ναι. τους οποίους τους μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι για να προχωρήσεις. Mm-hmm. Όσο πιο πολύ παίζεις και εκπαιδεύεσαι, τόσο πιο γρήγορα κάνεις και παίζεις. Αλλιώς είναι να παίζεις πρώτη φορά Dark Souls και αλλιώς είναι να παίζεις δέκατη φορά Dark Souls. Ναι. Έχεις μάθει μηχανισμούς, τελείως προχωράς αέρα πατέρα πλέον. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ είναι εκπαίδευση. Και τι θα μου πεις άμα σου ρωτήσω ότι τα βιντεοπαιχνίδια είναι βία. Τώρα. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν συμβαίνει κάτι κακό ναι. γενικώς. Το πρώτο, το νούμερο ένα, ποιο είναι. Το νούμερο ένα που την πληρώνει είναι τα video games. Είναι ναι. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το παιδί που παίζει βία παιχνίδια. Γιατί εσύ μου έχεις πει ότι δεν συμφωνείς σε παιδιά μικρών ηλικιών ναι. να παίζουν με βία παιχνίδια κτλ. Αλλά τα παιδιά να είσαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουν ποιο είναι το ψεύτικο.
Ναι. Και πέρα από τα video games τώρα, στις ταινίες δεν δείχνει βία, στις ειδήσεις δεν δείχνουν βία. Παντού, παντού υπάρχει βία. Αυτό που εγώ το λέω, εντάξει, είναι και, η κλασική. Και εσύ μου το είπες και τα παιδιά προφανώς θα το σκεφτήκανε, γιατί εμείς ναι. πάθαμε τίποτα με την έκθεση μας στα βίντεο παιχνίδια. Okay. Ναι, δεν πάθαμε τίποτα. Απλώς είμαστε. Όταν εμείς αρχίσαμε τα βήματά μας, ήταν διαφορετική η απεικόνηση της βίας πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, η κοινωνία η ίδια ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με το ναι. τώρα, ναι. το πόσο βία είναι. Και άμα θέλω εγώ να πω ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το πρώτο παράγοντας που προκαλεί βία στους ανθρώπους, δεν είναι η βία, αλλά η ίδια κοινωνία πώς γεννάει τους βίαιους ανθρώπους. Μέσω, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, καταλαβαίνουν, έχουμε όριμο κοινό, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω, φίλε, ότι περισσότερο θα ταυτιστείς με έναν χαρακτήρα από μια σειρά. Π.χ. Peaky Blinders, ας πούμε, με ναι. το μαφιόζο. Αν είσαι πιο μικρός, ναι. πιο πολύ θα ταυτιστείς με αυτόν και θα θέλεις να κάνεις τα ίδια με αυτόν, γιατί βλέπεις τι κάνει και απλά ταυτίζεσαι με αυτόν τον ναι. χαρακτήρα. Παρά με έναν χαρακτήρα που χειρίζεσαι σε ένα βιντεοπαιχνίδι, με τον οποίο σκοτώνεις και προσπαθείς να τελειώσεις μια αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι γραφικά, είναι ψέματα. Ναι. Δεν δένεσαι τόσο πολύ ναι, με τον χαρακτήρα ναι. όσο με έναν κινηματογραφικό χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν είσαι με ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα και θέλεις να κάνεις τα κατορθώματα του κινηματογραφικού χαρακτήρα παρά του ήρωα που χειρίζεσαι. Είναι γιατί πολύ βγαίνει διάθεση. Και το άκτη σου, πρόσεξε να σου πω τώρα, βγαίνει και το άκτη σου όταν παίζεις, ας πούμε, Dark Souls και σκοτώνεις 2-3 mob, βγαίνει και το άκτη σου εκεί, λες το έκανα. Είναι σαν να το, ναι, το έχεις κάνει εσύ. Ή όταν πυροβολείς κάποιον όχι, ξέρεις, κρυφά κτλ. Μπράβο, να σου πω τι είναι στα βιντεοπαιχνίδια. Είναι αυτή η διαδραστικότητα που η συμμετοχή που έχει με το βιντεοπαιχνίδι. Σε ένα φυσιολογικό άτομο που πάντα μιλάμε, που καταλαβαίνει το. Δεν είσαι απλός θεατής. Ναι. Οπότε, αφού δεν είσαι απλός θεατής, μπαίνεις σε ένα. Να το σκεφτείς καλύτερα για το τι θέλει να σου δείξει κλπ. Αυτό θεωρώ. Ναι, ακριβώς. Απλώς είναι τραγικό να. Και άσε που βγάζεις και το άκτη σου, δηλαδή, πυροβολάς. Άρα το έχεις κάνει. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνεις στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν σου αφήνει αποθυμένα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνεις. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια κοινωνία που δεν έχει αποθυμένο να προβολήσει, αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία western. Ναι, κοίταξε να δεις το ότι όμως μπήκε ο άλλος τώρα πρόσφατα στο σχολείο και τα σπάσε όλα και τα έκανε ναι, όλα. Στη Φλόριδα. Φταίνε τα βιντεοπαιχνίδια. Ναι, τα βιντεοπαιχνίδια φταίνε ή τα. Τι ήθελαν να κρύψουν εκεί. Εκεί ήθελαν να κρύψουν την οπλοφορία. Κοίτα, την πληρώσανε πρώτα απ' όλα τα video games λόγω του ότι δεν θέλανε να την πληρώσουν στο ότι. Κυκλοφοράνε ελεύθερα τα όπλα εκεί πέρα με άδεια κτλ. Η ελεύθερη οπλοφορία, ναι. Αυτό πρώτα απ' όλα δεν θέλουν να σταματήσει αυτό εκεί πέρα. Ναι. Γι' αυτό ποιον θα βάλουμε φταίχτη, θα βάλουμε τα βιντεοπαιχνίδια. Ναι, ναι. Αν δεν υπήρχαν βιντεοπαιχνίδια, θα βάζαν τις ταινίες βασικά. Ναι. Τέλος πάντων, θα βάζαν κάτι άλλο. Φαντάζομαι τώρα, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά φαντάζομαι ότι παλιότερα που δεν ήταν τα βιντεοπαιχνίδια τόσο βία, ας πούμε, ναι. Το πρώτο πράγμα θα λέγανε οι βίαιες ταινίες που βλέπουν τα παιδιά κλπ. Αλλά θέλω να μου πεις τώρα εσύ, αυτός εκεί ο νεαρός που σάλεψε και πήγε και τους σκότωσε όλους, φταίγανε τα βιντεοπαιχνίδια που έπαιζε ή τα παιδιά που είναι τόσο σκληρά. Ναι, η απομόνωση που μπορεί να έχει ο ίδιος μέσα στο ναι. περιβάλλον του και στο οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον του. Κανείς δεν τον παρατήρησε πόσο απομονωμένος ήταν ώστε να τον βοηθήσει. Τώρα μιλάμε για την Αμερική, μια κοινωνία η οποία είναι λίγο απόμακρη ο ένας με τον άλλον, έτσι. Ναι. Γιατί ακόμα καλώς ή κακώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο. Έχουμε ένα πυρήνα διαφορετικό. Σχετικό είναι. Ναι, καλώς ή κακώς. Απλά δεν έχουμε πάρει τα όπλα να τρέξουμε μέσα στα σχολεία να βαράμε ναι, και εμείς. Σχετικό ναι, είναι εντάξει. αυτό και θα σου πω ότι γίνεται γιατί. Έχουμε ένα πυρήνα ακόμα. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Θα δεις τον Μπάμπι, τον αδερφό σου, να έχει κάτι, θα το πεις, έλα δω ρε Μπάμπι, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Εκεί μπορεί να τον είχαν κλωτσιδών, ξέρω εγώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Μέχρι τα παιδιά τη πρώτη λυκείου, τα παιδιά να ξέρει είναι γενικώ. Είναι σκληρά, δεν καταλαβαίνουν. Όλο αυτό που γίνεται, που κοροϊδεύουν κάποιον, που του πετάνε φασίνες ή που τον κλωτσάνε ή που τον φτύνουν, όλο αυτό το βλέπουν σαν χαβαλέ. Δεν το κάνουν επειδή είναι κακοί. Ναι, ναι, ναι. Το ότι ενοχλούν κάποιον δεν το κάνουν επειδή είναι γκάνγκστερς, το κάνουν, το αισθάνονται πλάκα εκείνη την ώρα. Ναι. Ο άλλος όμως που τα παθαίνει αυτά δεν βλέπει πουθενά την πλάκα ναι. στο να γελάνε μαζί του. Αυτό συμβαίνει. Και αυτό μπορεί να συνέβη και σε αυτόν εκεί τον Αμερικάνο ή μπορεί και αυτό που είπες να ήταν απομονωμένος τελείως, να μην αισθανόταν, να μην μπορούσε να βρει φίλους, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε το θέμα με τη βιαιότητα. Mm-hmm. Εγώ δεν θεωρώ ότι η έκθεση στα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να προκαλέσει. Μάλλον είναι ο κύριος παράγοντας, γιατί έτσι το θέτουν. Είναι ο κύριος παράγοντας που ανεβάζει τους δείκτες βιαιότητας στους ανθρώπους. Ναι. Πρώτον κύριο είναι η ίδια κοινωνία, κατά πόσο είναι βίαιη και κατά πόσο υπάρχουν άλλα θεμελιώδη ζητήματα όπως η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων κλπ. Και η εκπαίδευση και η παιδεία. Κανονικά. Και είναι πολύ δευτερεύοντος η βία. Για πες μου άλλο. Άλλο.
Άλλο που λες, φίλε μου, είναι μόνο για. Ότι δεν παίζουν γυναίκες. Ας το πάμε εκεί. Ναι. Δεν παίζουν γυναίκες, παίζουν μόνο άντρες. Έχουμε που έχουμε δηλαδή τα στερεότυπα για τους για τους gamer. Υπάρχουν και μεταξύ στερεότυπα και μεταξύ των gamer που δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν γυναίκες. Πώς το λένε, ανάμεσά τους. Ναι, και κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Και μπορεί να σου πληροφορήσει ότι είναι και πάρα πολύ καλές, έτσι. Ναι. Κοίτα, δεν είναι τόσος ο αριθμός των γυναικών που παίζουν video games όσο των ανδρών. Ναι. Αλλά υπάρχει γυναικείο, ναι. Υπάρχουν γυναίκες gamer. Δηλαδή, πώς το έχουν συνδυάσει ότι δεν υπάρχουν καθόλου. Ναι, και αυτό, ξέρεις, αυτό το πράγμα που γίνεται, υπάρχει, δεν τις αφήνει κιόλας να βγουν και να εκφραστούν και να πούνε. Δηλαδή, και στο κανάλι μας φαντάζομαι ότι έχω δει πολλές γυναίκες που ασχολούνται, ναι. Και δεν γράφουν με την ίδια συχνότητα να εκφραστούν, γιατί φοβούνται την καταγραφή, φοβούνται. Εντάξει, μπορεί να του πει κιόλας και τώρα, εσύ τι να μας πεις, ναι. Γυναίκα είσαι. Ναι. Αυτό συμβαίνει αυτό, βέβαια, όχι δηλαδή μόνο στα είναι... video games, συμβαίνει και στην οδήγηση, συμβαίνει ναι, παντού με τις ναι. γυναίκες. Αν και οι γυναίκες είναι αρκετά ικανές για πάρα πολλά ναι. πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πλέον και το γυναικείο φύλλο έχει πάρει στεναρά το controller και ναι. παίζει και βάζει γυαλιά σε πολλούς. Είχα εγώ μια φίλη, είχα γνωρίσει μάλλον μια κοπέλα, η οποία έπαιζε προ άστο. Καλύτερα και από πολλούς φίλους. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Ναι. Και εγώ έχω δει κοπέλα να παίζει Dark Souls και έχω πάθει σοκ. Ναι. Και δεν μιλάμε τώρα για κοπέλα χοντρή με γυαλιά και. Ξέρεις, και η ικανότητα στα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι κάτι σωματικό. Ναι. Ώστε να πεις ότι έχει η γυναίκα έχει μειονέκτημα σχέση με τον άντρα. Ίσα ίσα που η αντίληψη της γυναίκας μπορεί να είναι πολλές φορές πολύ καλύτερη από τους ναι. άντρων, έτσι. Είναι θέμα αντίληψης και ικανοτήτων απλώς στα εγώ χέρια. Θα ήθελα να δω, γιατί αυτό ισχύει βέβαια με τις γυναίκες, ισχύει και μέσα στη βιομηχανία των παιχνιδιών δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες. Ηρωίδες εννοείς. Όχι ηρωίδες, developer. Νομίζω ότι εννοούσες θα ήθελα να, θα ήθελα, με ενδιαφέρει να δω περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν μέσα και να σχεδιάζουν το παιχνίδια και να φτιάχνουν το παιχνίδια και να αναπτύσσουν το παιχνίδια όλα ναι. αυτά. Να δω το γυναικείο χέρι, δηλαδή να υπάρχει μία... Για παράδειγμα δεν έχουμε head leader ας πούμε σε εταιρεία εννοείς η οποία... Σε developers, ναι, σε, ναι. σε εταιρεία... Θέλω να μπουν πιο άνεργα, να μπουν ναι. έτσι, να φωνάξουν λίγο τη φωνή του, να υψώσουν λίγο τη φωνή του και να μπουν και αυτοί μέσα στο game και να μην φοβούνται όταν τους κράξουν. Στην κοινότητά μας ό,τι και να είναι εδώ είμαστε εμείς να βάλουμε ίσως πλάτη. Γιατί και το ηρωιλίκι να πούμε το έχουν στο αίμα τους οι άντρες περισσότερο. Ναι. Το να θέλουν δηλαδή να απελευθερώσουν και τους πάντες από το κακό ναι. είναι περισσότερο αντρικό στοιχείο. Ναι, ο μπορεί, ήρωας, ξέρω εγώ. Μπορεί. Τέλος πάντων, να πω εγώ μια ενδιαφέρουσα. Να σου πω και εγώ κάτι άλλο. Είναι τα βίντεο παιχνίδια μόνο για παιδιά. Έλατε, είναι. Είναι μόνο για παιδιά. Είναι και για παιδιά. Είναι και για παιδιά, αλλά όχι μόνο για παιδιά. Για όλους είναι νομίζω. Για όλους. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τη συζήτηση που έχουμε σιγά-σιγά μέχρι εδώ τώρα. Ναι, απλώς ήθελα να το πάω, να σου πω που ήθελα να το πάω. Το gaming κοινό, καλώς κακώς, είναι νέο. Mm-hmm. Στην ουσία τα τελευταία, ας πούμε, 30 χρόνια έχει αρχίσει η πορεία των, ανωδικά η πορεία των video games, οπότε τα αποτελέσματα που έχουμε πλέον σε παππούδες του gaming, ναι, τώρα αρχίζουν και αυτοί. Ναι. Δηλαδή αυτοί που μπορεί να είναι 50-60 και έχουν αρχίσει και παίζανε από παλιά. Και καλά, μιλάμε τώρα για το Atari από εκεί. Ναι, να έχουν ξεκινήσει και να κάποιοι να έχουν και μείνει. Να έχουν συνεχίσει, ρε παιδί. Ναι, και να έχουν συνεχίσει. Να σου πω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχα στην Athenscon. Ναι, πες τη μου. Και κολλάει. Ναι. Και θέλω να σου την πω τώρα. Ωραία. Λένε ότι τα video games σε κάνουν χαζό. Ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, γνώρισα εκεί πέρα μια κοπέλα, μια cosplayer mm-hmm. και gamer. Δεν θυμάμαι το όνομά της ακριβώς, νομίζω Μελίνα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Η οποία ήταν ψυχολόγος και έκανε μεταπτυχιακό στα video games. Ναι. Και κατά πόσο επηρεάζουν τα video games τις γνωστικές λειτουργίες. Αντίληψη, αντανακλαστικά, όλα και αυτά. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε. Της λέω: θέλω να τη δω αυτή την έρευνα που έχει κάνει. Ωραία. Μου λέει: εντάξει, δεν είναι κάτι παραπάνω από ό,τι έχουν κάνει από το εξωτερικό. Mm-hmm. Εντάξει, λέω: το αποτέλεσμα ποιο είναι. Επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες. Μου λέει όχι, ίσα ίσα που τις βελτιώνει κιόλας. Ναι, βελτιώνει, αντανακλαστικά. Και το βλέπω, ναι, και το βλέπω εγώ και στον εαυτό μου, και της το είπα δηλαδή, ότι σε ένα συνομήλικό μου που δεν είναι gamer, ναι. Θεωρώ ότι έχω καλύτερα αντανακλαστικά, καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων ναι. Που θα δω και θα κάνω. Το βλέπω δηλαδή, δεν ξέρω για σένα, άμα το έχεις καταλάβει κι εσύ κάπως έτσι. Και έτσι αισθάνομαι κι εγώ ρε παιδί μου.
ότι με έναν που δεν παίζει, ας πούμε, πολλά πράγματα μπορώ να κατανοήσω πιο εύκολα και μετά αντί να του τα εξηγήσει η φάση είναι. Ναι, ναι. Είναι, ναι. Και αυτό και το άλλο ωραίο συμπέρασμα που βγάλαμε με αυτήν την κοπέλα ήταν ότι πόσο μπορεί, ρε παιδί μου, η VR τεχνολογία ναι. να σου ενεργοποιήσει πολλά εγκεφαλικούς πυρήνες με την έννοια ποιους. Ότι πες για παράδειγμα ότι πας, ξέρω εγώ, στο Μάτσου Πίτσου στο Περού. Ναι, δεν μπορείς να πας. Με το VR. Ναι, με το VR. Πολλοί άνθρωποι δεν θα είχαν τη δυνατότητα καν να το σκεφτούν να πάνε εκεί πέρα. Αλλά παίρνουν τη γνώση και την εμπειρία από το VR, δηλαδή μέσω του βιντεοπαιχνιδιού και την αποκτούν. Καλά τώρα, εντάξει, δεν είναι μόνο βιντεοπαιχνιδιού, είναι και το ότι μπορεί να πάρει εικόνες και τα λοιπά και να σε πάει προς αυτό το μέρος. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι σαν να έχει πάρει, θα έχει πάρει τη γνώση. Ναι. Μπορεί σε μικρότερη κλίμακα. Αυτό που θα πάρει κάποιο πηγαίνοντα όντω στο Μάτσου Πίτσου, θα το έχει πάρει εσύ σε μικρότερη κλίμακα. Σε πολύ μικρότερη, αλλά κάτι θα έχει δει. Θα έχει πάρει τη γνώση. Βασική γνώση θα την έχει πάρει. Και την εμπειρία σε μέχρι ένα βαθμό. Ή αυτό το ότι. Το επόμενο δηλαδή. Κολλάει μέσα σε αυτό το αν σε κάνουν χαζό ή δεν σε κάνουν. Και φαντάζομαι τώρα μεγαλύτερου ανθρώπου σε ηλικία, οι οποίοι είναι. Έχω δει εγώ κάποιου που είναι 60 χρονών και ασχολούνται με τα video games. Αν του ρωτήσει γιατί εγώ τον είχα ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πώς και ασχολείσαι, του λέω. Πρώτη φορά βλέπω τύπο 60 χρονών να ασχολείται με video games. Και μου κάνει, κοίταξε να δεις. Έχω φτάσει σε μια ηλικία που άμα κάτσεις και καλοσκεφτείς, μου λέει τι γίνεται, ότι σιγά σιγά, 70, 80 και μετά τι. Οπότε μου λέει σε ποια είναι κατάθλιψη θες, δεν θες. Ναι, ναι. Γιατί μεγαλώνεις και τα λοιπά. Έχει αυτή τη διαδραστικότητα που σε. Τα video games τον κάνουν να ξεχνιέται. Τον κάνουν να ξεχνιέται. Δηλαδή κάνει άλλα πράγματα. Σκέφτεται τι θα γίνει αργότερα, πώς θα το περάσω αυτό. Μπράβο αυτό. Και είναι να συμπληρώσω αυτό που λες, ότι είναι και ακόμα παραμένει τα video games ένα συνός τρόπος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σε σχέση να πας 2 ώρες να δεις μια ταινία, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα παιχνίδι που μπορεί να σε κρατήσει και 100 και 200 ώρες. Ναι. Και να παίζεις για πολύ καιρό με αντίστοιχα πολύ μικρό κόστος, μικρότερο κόστος. Λοιπόν. Αυτά. Αυτά ήταν τα. Να προσθέσω εγώ κάτι στο τέλος. Για πρόσθεσε. Ανεξάρτητα τώρα, αυτό που ήθελα να πω, ότι για μένα είναι κρίμα να υπάρχουν ακόμα αυτά τα στερεότυπα, να μην απολογίστε και να μην νιώθετε άσχημα που σας λένε αυτό που είπαμε στην αρχή, ακόμα παίζεις. Ναι. Τα video games έχουν αποδείξει πλέον ότι μπορούν να παράγουν και να βγάλουν πολύ ωραία πράγματα που πολλές φορές υπερβαίνουν και έργα τέχνης, να το πω έτσι. Είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός, φίλε. Γιατί είναι τέχνη, είναι ένα έργο, είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Τέλος πάντων, εγώ το αισθάνομαι ότι είναι η 8η τέχνη που λέμε. Αυτό, μακάρι να το κάποια στιγμή να είναι ακόμα σε μικρό πώς το λένε, στάδιο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πετύσουμε να το θεωρούν τέχνη τα video games. Έτσι, και να, παιδιά, μην μασάτε. Να παίζετε και πάντα με μέτρο και να παίζετε και να γουστάρετε. Και επειδή βλέπω και πολλούς ότι δεν έχουν. Και αυτό είναι άλλο ένα κρίμα. Που δεν έχεις, ρε παιδί μου, λόγω ότι είναι το περιβάλλον σου μικρό και δεν παίζουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ότι αυτό που βιώνεις και νιώθεις και να πεις, πω ρε φίλε, τι παιχνιδάρα έπαιξα σήμερα. Μόνο αυτό να πεις σε κάποιον. Ναι. Και να του πεις, πήγα εκεί, έκανα αυτό, το κατόρθωμά σου, το τοπίο που είδες, όλο αυτό και δεν το έχουν πολύ. Το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε εντάξει, εδώ. Δεν μπορεί να το πούνε. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την κοινότητα. Ναι, εμείς είμαστε εδώ. Αυτό το κανάλι βασικά. Αυτό. Και έτσι βρισκόμαστε σιγά σιγά. Και γενικώς αυτό το βίντεο να πω, δεν το φτιάξαμε για εσάς που ξέρετε τι είναι τα video games, δηλαδή που παρακολουθάτε την πρόοδο των βίντεο παιχνιδιών κτλ. Με τα χρόνια. Το φτιάξαμε για αυτούς που δεν ξέρουν. Οπότε καλό θα είναι το συγκεκριμένο βίντεο να το κάνετε share στο Facebook κτλ. Αν θέλετε δηλαδή να βγει προς τα έξω αυτό που σκεφτόμαστε και εμείς και που σκέφτεστε και εσείς, και να το δουν και άλλοι τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί σε αυτό το βίντεο προσπαθήσαμε να καταρρύψουμε αυτά τα gaming στερεότυπα και ελπίζω να το κάναμε, να τα καταφέραμε. Και πέρα από αυτό, να πάρει χαμπάρι και ο άλλος τι συμβαίνει με τα βιντεοπαιχνίδια, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Αυτό δηλαδή, άμα λίγο. Να τα προσπαθήσει και κάποιος άλλος, ρε παιδί μου. Αυτό δεν υπάρχει κατανόηση, ρε φίλε. Γιατί δεν αυτό, να υπάρχει μια κατανόηση. Να καταλάβει ο άλλος τι. Δηλαδή, γιατί δεν έρχεσαι, ρε φίλε, μου λες, γιατί παίζω ακόμα. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου να σου δείξω ότι παίζω. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Ρε φίλε, εγώ δεν γουστάρω ούτε να πιάσω ντουφέκι, ούτε να βάλω ξανά ποδοσφαιρικά,
ούτε να πάρω μπάλα του μπάσκετ. Έχω άλλο χόμπι εγώ. Εσύ ναι. τα έχεις αυτά. Εγώ δεν ξέρω κατηγορίες. Γιατί παίζεις ακόμα μπάσκετ. Έλατε. Γιατί παίζεις ακόμα μπάσκετ. Γιατί πας και ρίχνεις προπό. Γιατί πας και ρίχνεις πρώτο, λότο κτλ. Και κάθεσαι και περιμένεις τα αποτελέσματα μανιωδώς 4 ώρες στην τηλεόραση ή μπροστά στον υπολογιστή σου. Σου έχω πει εγώ κάτι. Όχι. Οπότε εσύ γιατί κάθεσαι και κοροϊδεύεις εμένα και κράζεις, ας πούμε. Κτλ. Αν και εμένα δεν τολμάει να με κράξει κανείς. Γιατί όταν ξεκινήσει είμαι οχετός. Ναι. Κράζω μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Λοιπόν, οπότε το ξανασκέφτονται. Λοιπόν, θα συγκρατήσω εδώ πέρα γιατί αρχίζει και φορτώνει. Λοιπόν, Μάκης Δεστούνης. Δημήτρης Γίγας. Μέχρι την επόμενη φορά. Stay joystick. Stay joystick.